σας. Το 2002 φίλε πανηγύρισε. Ναι, αυτό όντως είναι κατόρθωμα. Πώς θα το έχεις πάσει ούτε Ολυμπιακός. Μπορώ να μιλήσω τα πάντα για την ιστορία. Πανηγύρισε φίλε με Γκαγιούζη και Κικίλια. Πρωτάθλημα στο ΣΕΦ. 15 συνεχόμενα χρόνια παρουσίασε Ευρωλίγκες με πόδι. Δεν λέω. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα ιστορική. Δεν με φτιάχνει φίλε τον μπάσκετ. Πώς το λένε. Δηλαδή σήμερα να σου πω κάτι φίλε. Είχε τον μπάσκετ και ταυτόχρονα έβλεπα και παιχνίδια ποδόσφαιρα ευρωπαϊκά. Δεν με κάνει. Ενώ μόλις άρχισε το παιχνίδι του ποδοσφαίρου ήμουν στην Τσίτα. Έκανε κερκίδα τη ζωή Λάσκαρη. Κόλαση το μπαλέ. Τη ζωή Λάσκαρη έκανε κερκίδα. Κόλαση το μπαλέ. Πάσχε δεν κάνει κόσμο, φίλε. Εγώ στο φίλο του Αργιανούλα. Δεν κάνει κόσμο. Κάνει κόσμο. Ιρακλή. Εγώ στο φίλο του Αργιανούλα. Θα σε βγάλω εισιτήρια Final Four Βερολίνο να πάμε. Φίλε. Θα πάμε. Θα πάμε. Θα το μεγάλο κύμα. Το να κερδίζει ο Άρης στον μπάσκετ την ΑΕΚ δεν λέγει τίποτα. Τα πήρες. Ο Άρης για να πει ότι κάτι φίλωσε. Λέω είμαι βαρύς πρέπει να κερδίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σωστό. Σίγουρα έτσι είναι. Άρα. Έτσι είναι μέγιο. Έτσι. Για να πάω εγώ για τον μπάσκετ ούτε κουβέντα του ξέχασα κιόλας. Ναι, τι ναι, ναι, τι να ισχύσει δηλαδή στον μπάσκετ ο Αριανός για να πάει, για να πει, να πει ότι ασχολούμαι πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Εκεί είναι ο Άρης. Πρόσεξε να δεις. Το να κερδάει την πεθαμένη την ΑΕΚ. Και ο Άρης θα είναι 10. Δεν ασχολούμαι στο μπάσκετ. Και να λέει τώρα την ΑΕΚ, αυτόν τον πεθαμένο τον Μπαμπ. Συγκέρδισε δύο φορές. Που απέδω από τον Άρη δύο πρωταθλήματα επί της ουσίας. Τον πεθαμένο τον Μπαμπ. Ναι, ναι, ναι. Και ο Πόκ πεθαμένος. Πεθαμένος. Τι. Τελευταία γραμμή.